Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ζήσε με αγάπη με την Ξένια Κουρτογλου, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας, life and business coach, συγγραφέας. Όταν μιλάμε για υγεία, οι περισσότεροι αναφερόμαστε στη σωματική μας υγεία. Όμως εξίσου σημαντική είναι και η ψυχική μας υγεία, όπως και η νοητική. Και οι τρεις αυτές διαστάσεις μας είναι αλληλένδετες και αλληλοεπηρεαζόμενες. Και χρειάζεται να φροντίζουμε καθημερινά και τις τρεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να φροντίζουμε την ψυχή μας, να νιώθουμε όμορφα, ανάλαφρα και να είμαστε γεμάτοι κέφι για τη ζωή. Τα καλά νέα είναι πως εμείς οι ίδιοι μπορούμε να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία, αντί να περιμένουμε να μας τροφοδοτούν οι άλλοι και οι καταστάσεις που ούτως ή άλλως δεν ελέγχουμε. Και ενώ δεν έχουμε έλεγχο στις καταστάσεις και στους άλλους, έχουμε απόλυτα τον έλεγχο για το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτά. Θα μου πείτε, όταν έρχονται τα αναπάντεχα και τα άσχημα, από πού θα βρούμε τη δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε? Και εδώ ακριβώς θα τονίσω πως όταν η ψυχή μας είναι γεμάτη και προπονημένη, έχουμε μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι στα προβλήματα. Θα σας δώσω τρεις προτάσεις που μπορείτε από αύριο κιόλας να υιοθετήσετε καθημερινά και μετά από λίγο καιρό θα νιώθετε ψυχικά δυνατή και ανάλαφρη. Νούμερο 1. Ξεκινήστε τη μέρα με ευγνωμοσύνη για τις ευλογίες σας. Κάθε πρωί, ανοίγοντας τα μάτια σας την ώρα που ξυπνάτε, πάρτε λίγο χρόνο και φέρτε στο μυαλό σας όλα εκείνα για τα οποία νιώθετε ευγνωμοσύνη. Για την καλή σας υγεία, για την οικογένειά σας, τους ανθρώπους που σας αγαπούν, το μαλακό σας κρεβάτι, τη δουλειά σας, τον όμορφο καιρό, τους συναδέλφους και τους φίλους σας. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο νούμερο 2, προγραμματίστε κάποιες μικρές χαρές μέσα στη μέρα. Όσο δύσκολη ή φορτωμένη και αν είναι η μέρα που έρχεται, βάλτε προτεραιότητα να κάνετε 2-3 μικρά πράγματα που σας δίνουν χαρά. Πάρτε τηλέφωνο ή συναντήστε ένα φίλο που η παρέα του σας ανεβάζει και χαίρεστε να περνάτε χρόνο μαζί. Ασχοληθείτε με ένα αγαπημένο σας χόμπι. Παίξτε με το σκύλο σας. Περιποιηθείτε τα λουλούδια σας. Απολαύστε ένα μυρωδάτο καφέ. Περπατήστε λίγη ώρα στη φύση. Προγραμματίστε μια εκδρομή. Ή ό,τι είναι αυτό που σας κάνει κέφι. Η χαρά αποτελεί το αντιστάθμισμα στα αντίξωα και εξασφαλίζει ισορροπία. Στο νούμερο 3. Κάντε τρεις μικρές καλές πράξεις προσφοράς μέσα στη μέρα. Η ανιδιοτελής προσφορά είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου και είναι βασικός τρόπος να συνδεθούμε με τους άλλους. Η προσφορά σας μπορεί να είναι με κάτι υλικό, ένα δωράκι, ένα καφέ ή ένα λουλούδι. Μπορεί να είναι ένας καλός λόγος, μια καλή σκέψη για έναν άλλον άνθρωπο ή μέσα από τη συναισθηματική μας υποστήριξη. Ένας άνθρωπος μπορεί να νιώσει ανακούφιση και χαρά μόνο και μόνο επειδή καθόσαστε δίπλα του σε μια δύσκολη στιγμή και δίνετε χρόνο για να ακούσετε με προσοχή το πρόβλημά του. Όταν προσφέρουμε, χωρίς προσδοκία, υλικά, νοερά, συναισθηματικά, γεμίζουμε την ψυχή μας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, σύμβουλος ψυχικής υγείας και στην εκπομπή μου προσφέρω πρακτικές συμβουλές με βάση την επιστήμη και την εμπειρία για να χτίζετε ψυχική ανθεκτικότητα και να απολαμβάνετε μια όμορφη ζωή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.